την συγκέντρωση στο Πριτανείο, πίσω από το ναό της Σύρας, εκεί δηλαδή όπου υπήρχε άσβεστη η φλόγα στην αρχαιότητα. Καλλιτεχνική διευθύντρια των τελετών αφής και παράδοσης, η Άρτεμις Ιγνατίου, από το 2008. Ιέρια, προθιέρια και βοηθός χορογράφου της Μαρίας Χόρς από το 1988 έως το 2006, νωρίτερα πριν αναλάβει την καλλιτεχνική διεύθυνση. Όλα είναι έτοιμα. Η Εστιάδα, η Ιωάννα Στρατή, και συμβολικό, τελετουργικό. Από το 1936 η αφή της φλόγας η πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου με τη βοήθεια του Κύλου Κατόπτρου. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps.
ιερά σιωπή να ηχήσει όλος ο εθέρας. Η γη, η θάλασσα και οι πνοές των ανέμων, όρη και τέμπη, σιγήστε ήχοι και φωνές πουλιών, παύσατε για τη μέλη να μας συντροφεύσει ο Φίβος, ο Φωσφόρος Βασιλεύς. Απόλλωνα, Θεέ του ήλιου και της ιδέας του φωτός, έστειλες τις ακτίνες σου και άναψες την ιερή δάδα για τη φιλόξενη πόλη του Παρισιού. Και εσύ, Δία, χάρισε ειρήνη σ' όλους τους λαούς της γης και στεφάνωσε τους νικητές του ιερού αγώνα. Η προθιέρεια, η μεριμινά, στην επίκλησή της και η Ολυμπιακή φλόγα η οποία άναψε και από αυτόν τον ιερό χώρο θα μεταφερθεί για να καταλήξει στο Παρίσι σε 100 μέρες. Από σήμερα θα είναι στο Ολυμπιακό Στάδιο που θα γίνουν οι αγώνες, το τελετουργικό που έγινε γενική πρόβα και χθες, όπου άναψε η Ολυμπιακή φλόγα. Στα πλάνα που είδατε την φλόγα να ανάβει, πρέπει να σας πούμε ότι πραγματοποιήθηκαν πριν λίγες ώρες, διότι σήμερα οι καιρικές μετεωρολογικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την αφή της φλόγας, αλλά πραγματοποιήθηκαν πριν λίγες ώρες με την ίδια ιερή τελετή. Και αυτή η φλόγα θα φύγει, θα διασχίσει την Ελλάδα και θα φύγει στην Γαλλία σε λίγες μέρες. Ο συνεφιασμένος καιρός σήμερα δεν επέτρεψε αυτήν την ώρα να γίνει με ολοκληρωμένο τρόπο και έτσι η φλόγα που άνεψε νωρίτερα χρησιμοποιείται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Για να μεταφερθεί στον πρώτο λαμπάδι δρόμο και να καλύψει όλη την Ολυμπιακή λαμπαδιδρομία στην Ελλάδα και στην συνέχεια αφού περάσει μέσω θαλάσσης και φτάσει στη Μασαλία και στη Γαλλία φυσικά με το εστιοφόρο Μπελέμ. Η χορογράφος, η Άρτεμις Ιγνατίου μαζί με την προθιέρεια, την μεριμινά και την εστιάδα και τις ιέριες αλλά και τους κούρους συνοδεύουν την Ολυμπιακή φλόγα για το τελετουργικό
που θα ακολουθήσει στον χώρο του σταδίου. Music composition, Dimitris Papadimitriou. Costumes, Mary Catherine. Chorégraphie des prêtresses et chorus intitulé Frémissement du silence sacré. Direction artistique et chorégraphie Artemis Ignatiou. Composition musicale Dimitris Papadimitriou. La création des costumes est signée Mary Catherine. Εδώ είναι το σκηνικό που θα δούμε το τελετουργικό με τις ιέριες και τους κούρους, το θρόισμα της Ιεράς Σιωπής. Σε μουσική σύνθεση, ξαναλέμε, του Δημήτρη Παπαδημητρίου και καλλιτεχνική διεύθυνση, σκηνοθεσία και χορογραφία Άρτεμις Ιγνατίου. Thank you.
φλόγα που άναψε, που πέρασε με την πομπή να έρχεται από τον Ναό της Ήρας, από την Ιερή Ελιά και να βρίσκεται στο στάδιο πια όπου από την προθιέρεια θα μεταφερθεί στον πρώτο λαμπαδιδρόμο, τον Στέφανο Ντούσκο, από την ξεχωριστή βέβαια πρώτη δάδα Στεφάνων αέθλων, Ολυμπία, Δέσποινα Λαθίας, Ιν αμάντιες άνδρες, εμπύρης τεκμερώμενοι, παραπηρώνται διός, αργή κεράβνου, ή την έχει λόγων, ανθρώπων, θερημεωμένων, μεγάλαν αρετάν θυμών λαβήν, των δε μόχθων, απνοάν, Απόλλωνα, Θεέ του ήλιου και της ιδέας του φωτός, έστειλες τις ακτίνες σου και άναψες την ιερή δάδα για τη φιλόξενη πόλη του Παρισιού και εσύ, Δία, χάρισε ειρήνη σ' όλους τους λαούς της γης και στεφάνωσε τους νικητές του ιερού αγώνα. Εδώ είναι η πρώτη διαφορετική Ολυμπιακή δάδα. Το 1936 άναψε πρώτη φορά. Το 1992 αυτή η δάδα είναι η πρώτη δάδα κάθε φορά, ανεξάρτητα από την δάδα της κάθε διοργάνωσης. Και εδώ ο Στέφανος Ντούσκος, ο Ολυμπιονίκης μας. Au premier porteur de la torche, Stéphane Ndouskos, champion olympique. Damien. La torche, ah, à nouveau un petit peu, voilà, il a pris qu'elle était. Au protos. Tinella. Oh, Kalinike. Tinella. Stéphane Ndouskos, ένδοξε, νικητή. Έχει την τεράστια τιμή να επιλέγεται ως πρώτος λαμπαδιδρόμος. Από εδώ θα ξεκινήσει το ταξίδι της Ολυμπιακής Φλόγας. Αναχώρηση πρώτου λαμπαδιδρόμου για το μνημείο Pierre de Coubertin, έναρξη Ολυμπιακής λαμπαδιδρομίας σε λίγα δευτερόλεπτα. Ένα ακόμη σύμβολο της ειρήνης πριν ξεκινήσει το ταξίδι. Κρατώντας την δάδα στο ένα χέρι, το κλαδί από την Ιερή Ελιά,
σύμβολο ειρήνης και Παθλονίκης, βέβαια, που δίνονταν κατά τους αρχαίους Ολυμπιακούς αγώνες. Τους νικητές, ο Στέφανος Ντούσκος, θα καλύψει τα πρώτα μέτρα αφού αποχωρήσουν. Η Ιέρια και η Προθιέρια, οι Ιέριες και η Προθιέρια και η Κούρη. Έναρξη Ολυμπιακής Λαμπαδιδρομίας με τον σπουδαίο Ολυμπιονίκη μας, τον Στέφανο Ντούσκο. Να περνάει ανάμεσα στους επισήμους για τα πρώτα βήματα, τα πρώτους διασκελισμούς, τα πρώτα μέτρα της λαμπαδιδρομίας που θα καλύψει την Ελλάδα από άκρη σ' άκρη. Πρώτα θα ταξιδέψει πρώτα εδώ στην περιοχή, με πρώτη διανυκτέρευση στην Πύλο. Σήμερα, στην πρώτη από τις 11 μέρες, θα περάσει με καράβι στο Ηράκλειο, θα επιστρέψει στον Πειραιά, θα φτάσει θα διανεκτερεύσει την Ακρόπολη την τέταρτη μέρα, στον Βόλο. Θα περάσει από την Θεσσαλία, αργότερα στην Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη θα φτάσει την 7η μέρα, στα Ιωάννινα θα επιστρέψει στην 8η μέρα, στην Κέρκυρα θα διανυκτερεύσει την 9η μέρα, στην Κόρινθο την 10η μέρα για να φτάσει στις 26 του μηνός, στο Παναθηναϊκό στάδιο, στην τελετή παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας στις 26 του μηνός. Και στις 6.30 το απόγευμα και αυτή την τελετή θα μπορέσετε να την παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ, την παράδοση, για να ταξιδέψει στη συνέχεια με το με τον Μπελέμ, το εστιοφόρο, αυτό το ιστορικό μνημείο, πλωτό μνημείο, και να διασχίσει τις θάλασσες για να καταλήξει στην Μασσαλία και από εκεί στο ταξίδι της στην Γαλλία μέχρι και το Ολυμπιακό στάδιο του Παρισιού, την κεντρική σκηνή των Ολυμπιακών Αγώνων, όπου είναι προγραμματισμένη σε 100 μέρες από τώρα, στις 26 Ιουλίου, να ανάψει φλόγα στο Ολυμπιακό στάδιο κατά την τελετή έναρξης. Και τώρα κατευθύνεται στο μνημείο του Pierre de Coubertin, του αναβιωτή των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Όπου βρίσκεται η καρδιά του Pierre de Coubertin. Ένας φόρος τιμής στον άνθρωπο που είχε την ιδέα της αναβίωσης και υλοποιήθηκε αυτή η ιδέα το 1896. Αποτελεί το πραγματικό βιώτερο και ισχυρότερο σύμφωνο ειρήνης που έκανε ποτέ
Εδώ λοιπόν είναι η πρώτη στιγμή που η φλόγα θα αλλάξει χέρια. Η Ολυμπιονίκης, Μανατού, Λόρ Μανατού. Κολυμβήτρια, σπουδαίες διακρίσεις και στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, είχε κερδίσει το χρυσό μετάλλιο, μια σπουδαία προσωπικότητα, αθλήτρια που έχει γευθεί τον υπέρτατο στόχο, αθλητικό στόχο, αγωνιστικό στόχο των αθλητών. Το πλήθος του κόσμου πραγματικά συγκεντρώθηκε εδώ σήμερα, παρακολούθησε μια υπέροχη τελετή. Μην ξεχνάμε ότι ήταν οι προηγούμενοι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο, έπεσαν πάνω στην πανδημία και η τελετή δεν είχε κόσμο, δεν είχε επιτραπεί είσοδος στο κοινό. Σήμερα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα, ήταν πολύ διαφορετικά και πραγματικά ήταν πολύ απολαυστική και η εικόνα του κοινού που πραγματικά κάλυψε σχεδόν σε όλα τα σημεία. Εδώ σε αυτό το πλάνο, πάρα λίγο να δούμε λίγο το πώς το κοινό σιγά σιγά αποχωρεί, αλλά χιλιάδες συνέρευσαν εδώ για να παρακολουθήσουν αυτήν την τελετή αλλά και την έναρξη της πορείας. Πάρα πολλοί λαμπαδιδρόμοι. Και ο Μαργαρίτης Χινάς, τον βλέπουμε να είναι ο τρίτος λαμπαδιδρόμος. Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Λόρ Μανατού, και στο Πεκίνο αλλά και στην Αθήνα νωρίτερα, στην μεγάλη της πορεία. Το ταξίδι λοιπόν της φλόγας θα συνεχιστεί με εκατοντάδες, χιλιάδες λαμπαδιδρόμους και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στην Γαλλία, όπου είναι και ο τελικός προορισμός. Παρακολουθούμε λοιπόν αυτά τα πρώτα μέτρα από την αρχαία Ολυμπία μέχρι το Παρίσι. Σε 100 μέρες από τώρα θα βρεθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, εδώ θα σας αφήσουμε με αυτά τα πλάνα, αλλά θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά για να έχουμε και την δήλωση του Στέφανο Ντούσκο. Ελπίζουμε να καταφέρει να επιστρέψει εδώ στο χώρο, γιατί υπάρχει πραγματικά πολύ μεγάλος συνωστισμός, και να τον έχουμε έτσι στην πρώτη του αντίδραση ως πρώτος λαμπαδιδρόμος εδώ. Εδώ λοιπόν κάπου ολοκληρώνουμε την περιγραφή μας. Θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά